Είμαστε στα Κονάκια, Μαλακασίου. Είναι ο οικισμός των βλάχων, των αρβαντοβλάχων, που έχουν έρθει από την Βόρεια Ήπειρο. Μετά από πρόσκληση του Μιχάλη Μπάρδα, είχε προηγηθεί αυτός από την Βόρεια Ήπειρο. Ήταν τσέλιγκας, πολύ μεγάλος τσέλιγκας, με πάνω από 3.000 γιδοπρόβατα. Και στους πλούσιους βουσκότοπους του Μαλακασίου προσκάλεσε και άλλους συντοπίτες του από την Βόρεια Ήπειρο, τους έφερε εδώ στο χωριό και από εδώ διασκορπιστήκανε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδος. Θα τους συναντήσετε σήμερα στη Λάρισα, σε ορισμένες περιοχές του Βόλου, φυσικά στα Τρίκαλα, στον Κάμπο κυρίως. Πάλι οι περισσότεροι, πολλοί από αυτούς είναι εκτονοτρόφοι, αλλά και με πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα. Εδώ μέσα στα πλατάνια εδώ υπήρχαν κονάκια, μικρά σχετικά σπίτια, γύρω στα 40 σπίτια υπήρχαν. Υπάρχει μια παλιά φωτογραφία. Και ήταν εδώ πέρα στο χωριό τουλάχιστον, ήταν μέχρι το 1960 περίπου, τη δεκαετία δηλαδή. Ήταν κτηνοτρόφοι όλοι τους. Ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό και το χειμώνα πήγαιναν στο Χυμαδιά. Ονομαστά χωριά του κάμπου που έχουν αρβαντοβλάχους είναι το Πετρόπορο, το Ζάρκο, η Χαλία, το Αργυροπούλι στη Λάρισα. Είναι ένα πανέμορφο μέρος, πολύ όμορφο, με βρύση δικιά τους. Απέναντι είναι ο Μαχαλάς στο χωριό και απέναντι βλέπουμε τα βοσκοτόπια τους. Κοιτάξτε πόσο μακρά ήταν τα βοσκοτόπια, πάνω στα γυμνά, επάνω. Οι αρβαντόβλαχοι είχαν μεγάλα κοπάδια και χρειαζόταν μεγάλους βοσκοτόπους. Και συνήθως πηγαίνανε πάνω ψηλά και επικοινωνούσαν και φέρνανε το βασκί, το γάλα, τα τρόφιμα στους βοσκούς με σειρά, με πολλά, αρκετά ζώα, συνήθως μουλάρια. Βλέπετε την τεράστια απόσταση, πηγαίνανε δηλαδή 4 και 5 ώρες μακριά για να κουβαλήσουν το μπασκί, το γάλα ή τα τρόφιμα για τους τσουμπάνους.